κοιτάς πως σε κοιτάω στο εξώφυλλο του βίντεο. Εσένα που νομίζεις ότι επειδή είσαι παχουλή γι' αυτό δεν έχεις ερωτική ζωή, ή ότι ο άνδρας σου σε απάτησε επειδή πάχυνες, ή εσένα που νιώθεις άνετα να λες μπούρδες του τύπου οι παχουλές γυναίκες είναι αναξιαγάπητες και ίσως και αναξιαγάμητες. Πάμε να διαβάσουμε δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο «Άνθρωποι, δειλή και πνευματικότητα», στο οποίο μια φίλη γράφει «Εμένα δεν με πλησιάζει άνδρας, διότι έχω βάλει 20 κιλά παραπάνω τα τελευταία χρόνια. Ένας ακόμα λόγος να μαζέψω τα κομμάτια μου από τις δυσκολίες περασμένων χρόνων που βίωσα. Αφέθηκα, Θέκλα αγαπημένη, ενδυνάμωση σε όλα τα επίπεδα, καλή δύναμη και καλές γιορτές». Δεν το δέχομαι. Σε καμία περίπτωση δεν το δέχομαι. Ότι ο λόγος που δεν σε πλησιάζει άνδρας είναι επειδή έχεις βάλει 20 κιλά παραπάνω τα τελευταία χρόνια. Και σου το λέει αυτό μια γυναίκα που έχει 35 κιλά παραπάνω από όσα θα έπρεπε να έχει. Είμαι ύψος 1,63 και αυτή τη στιγμή ζυγίζω εσύ ως 94 κιλά. Δεν λένε ότι άμα... εντάξει, πες ότι θα έπρεπε να ήμουν 63 κιλά. Είμαι 32-31 κιλό παραπάνω. Με 30 κιλά παραπάνω από τα κιλά τα οποία θεωρεί η μόδα, το fashion industry ή τέλος πάντων λέγονται έτσι και γενικώς και αορίστως, γιατί ο δείχτης σωματικής μάζας δεν είναι ακριβώς ύψος και κιλά, έχει να κάνει και με άλλες μεταβλήτες, αλλά σίγουρα σου λέει μια γυναίκα παχουλή. Σου λέει μια γυναίκα, σηκωθώ να με δεις, με βλέπεις, είμαι παχιά, είμαι παχουλή, είμαι 1,63, έχω τεράστια κοιλιά, έχω απ' όλα, έχω απ' όλα. Και σου το λέει μια γυναίκα η οποία είναι παχιά. Δεν το λέω νιώθοντας άσχημα ότι είμαι παχιά, είναι το καλούπι μου. Και από ένα σημείο και μετά, ενώ έχω στα χέρια μου εργαλεία για να φτάσω τα 70 κιλά ή να φτάσω τα 65 κιλά, δεν το κάνω. Και ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν θεωρώ και δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι αν αδυνατήσω θα αλλάξει η προσωπική μου ζωή. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι τα κιλά μου ευθύνονται για οποιαδήποτε ζητήματα είχα στην προσωπική και την ερωτική μου ζωή. Και επίσης δεν πιστεύω ότι όταν είσαι 20 κιλά παραπάνω, 30 κιλά παραπάνω, δεν σε πλησιάζει άντρας. Δεν το πιστεύω αυτό. Καταρχάς, να τα κάνουμε έτσι λίγο λιανά τα πράγματα και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αρέσουν σε όλους τους άνδρες οι ίδιοι σωματότυποι γυναικών. Ας τα ξεκαθαρίσουμε ακόμη περισσότερο. Δεν αρέσουν σε όλους τους ετεροφιλόφιλους άνδρες οι ίδιοι σωματότυποι γυναικών. Όχι. Έχει άνδρες που τους αρέσει μια γυναίκα να είναι πολύ αδύνατη, να είναι σαν Twiggy, θυμάστε Twiggy τη δεκαετία του 60. Τους αρέσουν οι κοπέλες που είναι petite, που είναι πολύ αδύνατες. Έχει άνδρες που τους αρέσουν οι γυναίκες να έχουν λίγες καμπύλες, αλλά όχι πολλές, ξέρω εγώ, να έχουν ένα σωματικό βάρος κοντά στο BMI που προτείνει η μόδα. Έχει άνδρες που τους αρέσουν οι γυναίκες να είναι λίγο γεμάτες. Έχει που τους αρέσουν οι γυναίκες να είναι λίγο νταρντάνες και έχει που τους αρέσουν και πολύ παχουλές γυναίκες. Έχει. Από όλα έχει ομπαξές. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Το τι βρίσκεις έξι ο καθένας δεν είναι αυτό που προβάλλεται από κάποιες διαφημίσεις, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και πολλές. Έχει αρχίσει να αλλάζει το κλίμα και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές φωνές και εικόνες. Ένα θα σου πω, μπες στο Instagram, γράψε Ashley Graham. Η Ashley Graham είναι ένα plus size μοντέλο. Μοντέλο. Ένα plus size μοντέλο. Είναι ένα κοριτσάκι το οποίο είναι 33-34 ετών τώρα. Η οποία έχει... Αν μπει στο Instagram της Ashley Graham θα δεις πάρα πολλές φωτογραφίες της Ashley, η οποία είναι περισσότερη κιλά και από μένα. Είναι και πολύ πιο ψηλή από μένα η Ashley. Η Ashley είναι σίγουρα πάνω από 100 κιλά. Και τη βλέπεις την κοπέλα ότι ποζάρει... με ρούχα παρόμοια με εκείνα τα οποία φοράνε τα μοντέλα, οι οποίες είναι πολύ αδύνατες, πάει σε όλες τις πασαρέλες κλπ. Κλπ. Είναι φοβερή. Δεν είναι τα κιλά αυτά
τα οποία μας καταστρέφουν την ευκαιρία ή την ευχέρεια ή χάνουμε το τρένο και δεν μας θέλουν οι άνδρες και δεν μας πλησιάζουν αν είμαστε ετεροφιλόφιλες γυναίκες. Γιατί δεν είναι όλες οι γυναίκες ετεροφιλόφιλες και δεν είναι και όλοι οι άνδρες ετεροφιλόφιλοι. Αλλά επειδή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι ετεροφιλόφιλοι, συνήθως μιλάμε με ετεροφιλοφιλικές αναφορές. Διαφωνώ κάθετα. Διαφωνώ κάθετα ότι το να είναι μια γυναίκα παχουλή είναι κάτι το οποίο την κάνει να είναι αποκρουστική από τον άντρα. Αυτό στο οποίο θα συμφωνήσω είναι ότι υπάρχουν άνδρες ετεροφιλόφιλοι που γουστάρουν γυναίκες να είναι πιο αδύνατες και άνδρες που τις γουστάρουν να είναι πιο γεμάτες. Εντάξει. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες προτιμούν τους άνδρες να είναι παχουλούς. Έχω μια φίλη η οποία ήταν single και είχε μπει σε μια εφαρμογή γνωριμένη και μου λέει πω ήταν όλοι αδύνατοι. Δηλαδή, ήταν όλοι αδύνατοι, μου λέει, εμένα μου αρέσουν οι παχουλοί. Ο πατέρας της ήταν παχουλός και της αρέσουν οι παχουλοί. Δικαίωμά της. Η προτίμησή της. Λέει, δεν φτάνει, λέει, που ήταν και αδύνατος και είχε και νάρκης ως ένας που πήγε ραντεβού. Και γελούσαμε. Γιατί, όχι γιατί είναι αστείο να σου αρέσει ένας άντρας που είναι παχουλός, αλλά γιατί ήταν τόσο κόντρα στο κοινωνικό στερεότυπο, στο οποίο θεωρεί ότι όλοι πρέπει να είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σωματικό βάρος. Τώρα, άλλο πράγμα το παχαίνω και είμαι μεγάλος σε όγκο και σε βάρος και άλλο το είμαι απρόσεκτος και απεριποίητος. Σου είπα να μπεις να δεις το προφίλ της Ashley Graham. Θα δεις ότι η Ashley Graham είναι μια κοπέλα η οποία είναι πάρα πολύ περιποιημένη. Και όχι μόνο η Ashley Graham. Και πολλές άλλες κοπέλες οι οποίες ασχολούνται με την ομορφιά. Ένα παράδειγμα ελληνικό δικό μας είναι η Another Makeup World, η Κωνσταντίνα, που έχει το κανάλι στο YouTube Another Makeup World. Την Κωνσταντίνα τη γνωρίζω από το 18-17. Η Κωνσταντίνα είναι επίσης ένα plus size μοντέλο. Είναι μοντέλο όμως η Κωνσταντίνα. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι εξαιρετικά όμορφη. Είχα ανεβάσει ένα βίντεο που με είχε βάψει η Κωνσταντίνα. Θυμάστε. Το 2019, το Δεκέμβριο που είχαμε βρεθεί στην Αθήνα. Είναι τόσο όμορφη η κοπέλα. Είναι τόσο σεξι, τόσο ελκυστική, τόσο γλυκιά. Και όμως δεν είναι το petit. Αυτό την κάνει άσχημη, αυτό την κάνει μη ελκυστική. Εξ όσων γνωρίζω, όχι μόνο η Κωνσταντίνα, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλές άλλες γυναίκες οι οποίες έχουμε περισσότερα κιλά, έχουμε αρκετές προτάσεις και γνωριμίες από ανθρώπους όλων των ηλικιών και όλων των σωματικών διαστάσεων. Εντάξει. Λοιπόν, άρα βγάλε από το μυαλό σου, φιλενάδα, εσύ που έγραψε αυτό το σχόλιο, ότι ο λόγος που δεν σε πλησιάζουν οι άνδρες είναι επειδή έχεις πάρει 20 κιλά. Σίγουρα θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να πας σε ένα ψυχολόγο από κοντά, να κάνετε κάποιες διερευνητικές συνεδρίες, διερευνητικές δηλαδή, έτσι, για να δείτε πού βρίσκεσαι, τι ζητήματα αντιμετωπίζεις. Σαφώς έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου. Φαντάζομαι θα έχεις και εσύ ωραιότατους γονείς όπως όλοι παρέα εδώ πέρα. Φαντάζομαι μεγάλος και εσύ με έναν υπέροχο, εντός πολλών εισαγωγικών, ναρκισιστικό, κακοποιητικό τρόπο κλπ. Σίγουρα δεν είναι τα κιλά το ζήτημα και μην αφήνετε τον εαυτό σας να πιστέψει αυτό το πράγμα. Και επίσης, αν έχετε περισσότερα κιλά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περιποιηθείτε την ομορφιά σας. Να φτιάξετε τα μαλλιά σας, να φτιάξετε τα νύχια σας, να βάλετε μακιγιάζ, να σας αρέσει το μακιγιάζ, να βάλετε κοσμήματα, να ντυθείτε με ρούχα που σας κολακεύουν. Εγώ έχω πάθει την πλάκα μου με την κόρη μου, η οποία κόρη μου είναι εκ του φυσικού πολύ αδύνατη. Είναι το στυλ της Κυριακής, είναι το σκαρίτης από μωρό, έτσι ήταν. Ήτανε λεπτοκαμωμένη. Η οποία πολλές φορές δυσκολεύεται να βρει ρούχα λόγω του ότι είναι λεπτοκαμωμένη. Και μου λέει έχουμε παρόμοια προβλήματα. Με την έννοια ότι εγώ που είμαι χοντροκαμωμένη, κάποια ρούχα που δοκιμάζω δεν μου ταιριάζουν και δεν μου πάνε και κάποια άλλα μου πάνε καλύτερα, το ίδιο και στη μικρή. Δεν σημαίνει κάτι. Όλοι μας να αποδεχτούμε το σωματότυπο μας, να αποδεχτούμε το πώς εκφράζεται το σώμα μας μέσα στο χώρο, να αγαπήσουμε την πραγματική μας ομορφιά, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε πραγματική ομορφιά, και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε κυρίως τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Και όταν βελτιώσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, θα πάμε και στην αυτοφροντίδα και θα κάνουμε και αυτά που είπα προηγουμένως, το να προσέχουμε την εξωτερική μας εμφάνιση. Ξέρετε, θα πω μερικά πράγματα τώρα που ίσως να μην ακούγονται και πολύ ψυχοεκπαιδευτικά.
οι περιποίησεις στις γυναίκες δεν φαίνεται από μεγάλα φανταχτερά και πράγματα που φωνάζουν, αλλά φαίνεται από πολύ μικρά πράγματα. Φαίνεται από περιποιημένα άκρα. Μπορεί μια γυναίκα να μην έχει τα χρήματα να πάει στην τεχνίτρια νυχιών να της φτιάξει τα νύχια της. Μπορεί όμως και μόνη της να τα φτιάξει τα νύχια της. Μπορεί να τα προσέχει, να βάζει κρέμες στα χέρια της, να βάζει γάντια όταν πλύνει τα πιάτα ή όταν κάνει δουλειές για να μην χαλάσει το δέρμα στα χέρια της. Επίσης, μπορεί να φροντίζει τις πατούσες της, τα πόδια της. Θα σας πω εδώ ένα μυστικό, το οποίο μου το είχε πει ο πρώην πεθερός μου, ο παππούς των παιδιών, ο Λάζαρος Πανταζής, ο senior, όχι ο junior. Ο junior είναι ο γιος μου, αυτός είναι ο senior, ο οποίος είναι δερματολόγος. Έχει αφιπηρετήσει ο άνθρωπος τώρα, δεν εργάζεται, είναι μεγάλος σε ηλικία. Μου είχε πει ένα μυστικό, το οποίο θέλω να το μοιραστώ με τις γυναίκες εδώ στο καναλί, και γιατί όχι και με τους άνδρες. Όταν ήμουν έγκυος στο Λάζαρο, είχα μεγάλο πρόβλημα με ξηροδερμία στις φτέρνες. Οι φτέρνες των ποδιών μου ήταν σκισμένες. Και έλεγα γιατί. Πήγαινα από εδώ, από εκεί. Σε κάποια φάση μου λέει ο πρώην πεθερός μου, ξέρεις, όταν πλένεις τα πόδια σου, μου λέει, τα στεγνώνεις καλά. Ήταν καλοκαίρι. Του λέω, όχι, του λέω, δεν τα σκουπίζω τα πόδια μου. Του λέω, φοράω παντόφλες καλοκαιρινές και στεγνώνω μόνα τους. Μου λέει, γι' αυτό ξηραίνεται το δέρμα σου. Και μου έχει δώσει αυτή τη συμβουλή, η οποία είναι σωτήρια. Κάθε φορά που κάνω μπάνιο ή πλένω τα πόδια μου, οπωσδήποτε τα στεγνώνω εξονυχιστικά με πετσέτα και μετά βάζω μία κρέμα για τα πόδια. Και αυτό διατηρεί τα πόδια μου μαλακά και περιποιημένα. Μου είχε τύχει μια φορά, να το αρχίσει με το κουτσουμπουλίστηκα, μου είχε τύχει μια φορά να πάω σε ένα γάμο και είχε μια πρωτοκουμέρα, πρωτοκουμέρα λέμε στην Κύπρο, ήταν κουμπάρα του ζευγαριού, η οποία φορούσε ένα υπέροχο φόρεμα. Είχε πολύ ωραία μαλλιά, καταπληκτικά χτενισμένα, ήταν εξαιρετικά δαμένη, είχε πάει σε μια κοσμετολόγο, προσωπολόγο να τη βάψει. Δηλαδή, φοβερό βάψιμο. Φορούσε κάτι παπούτσια τα οποία ήταν πολύ κομψά, πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Και ήταν ξύφτερνα που λέμε στην Κύπρο. Δηλαδή, έβγαιναν οι φτέρνες έξω και οι φτέρνες ήταν απεριποίητες. Και θυμάμαι το ίδιο, όταν το είδα και είπα, κρίμα ρε παιδί μου, τόσο ωραίο κορίτσι. Κρίμα τόσο περιποιημένη που είναι αλλού, να μην είχε προσέξει αυτό το θέμα. Δεν λέω ότι δεν ήταν ωραία κοπέλα, εξαιρετική κοπέλα, ήταν πανέμορφη κοπέλα, ήταν και συνεχίζει να είναι. Απλώς ήταν κάτι που δεν το γνώριζα. Πάρτε και από πέρα αυτή τη συμβουλή, την οποία έχω πάρει από τον πρώην πεθερό μου, τον δερματολόγο. Όταν μπλένετε τα πόδια σας, τα στεγνώνετε πολύ καλά και εφαρμόζετε μία κρέμα ειδική για τις πατούσες των ποδιών. Αν έχουμε πρόβλημα με δέρμα που σκίζει και είναι ξηρό, υπάρχουν ειδικές κρέμες, οι οποίες δεν είναι και πολύ ακριβές, κρέμες που περιέχουν ουρία μέσα, οι οποίες είναι ειδικά για τα πολύ τραυματισμένα πόδια. Αν τα πόδια σας όμως είναι μια χαρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια απλή κρέμα ενυδατική, η οποία βοηθάει. Είπα αρκετά. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο είναι έτσι πολύ ωραίο, είναι να φροντίζουμε να είμαστε λουσμένοι, να κάνουμε ντους και να μυρίζουμε ωραία. Μυρίζω ωραία δεν σημαίνει φορτώνω με ένα κιλό άρωμα. Μυρίζω ωραία σημαίνει ότι φροντίζω την καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι πολύ σημαντική για την περιποίηση και για την ομορφιά. Αυτά. Τα 20 κιλά παραπάνω, φιλενάδα, δεν είναι αυτά που έχουν τον ανδροδιώχτη ή τον ανθρωποδιώχτη. Ίσως η εικόνα που έχεις εσύ για τον εαυτό σου να είναι τέτοια. Αλλά δεν θα το αναλύσουμε εδώ. Θα πας σε ψυχολόγο, θα κάνεις την προσωπική σου ψυχοθεραπεία, θα κάνεις τη δουλειά με τον εαυτό σου και θα τα βρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε το επόμενο ερώτημα, που είναι ένα email μιας φίλης, η οποία λέει «Με απατούσε επειδή πάχυνα», που έχει δώσει και τον τίτλο στο βίντεο. Αγαπητή κυρία Θέκλα, αγάπη μου, σας παρακολουθώ διαδικτυακά εδώ και 2 χρόνια, έχω διαβάσει τα βιβλία σας και με έχετε προσωπικά βοηθήσει πολύ. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε στον αχανή κόσμο του YouTube. Εγώ ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια. Είστε μια άριστη επιστήμονας που επιτελείτε το κοινωνικό έργο της ψυχοεκπαίδευσης που έλειπε από τη χώρα μας με τη μορφή των διαδικτυακών παρουσιάσεων μελέτης περίπτωσης και όχι μόνο. Μας έχετε βοηθήσει να κατανοήσουμε τις ανθρώπινες και έμφυλες σχέσεις που έχουν τόσο δυσκολέψει στην εποχή μας. Η δική μου ιστορία ίσως παρουσιάζει πολλά κοινά με άλλες πονεμένες υπάρξεις στο κανάλι, αν και η κάθε μία είναι ξεχωριστή με τα δικά της χαρακτηριστικά και τη μοναδικότητά της. Είμαι μια γυναίκα λίγο πριν τα 50, συνομήλικη κι εσύ, χωρισμένη με ένα υπέροχο έφηβο γιο. Είμαι μορφωμένη,
ανεξάρτητη οικονομικά, με οικονομική άνεση ούσα μοναχοπέδι. Με θεωρούν χαριτωμένη όμορφη γυναίκα με δυναμισμό, χιούμορ αλλά και σοβαρότητα. Έχω μόνιμη εργασία και ζω σε μια μικρή επαρχιακή πόλη σε μια μονοκατοικία στην εξοχή. Η ζωή μου κυλά ήρεμα παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισα με ασθένειες στο γονιό μου και ούσα μοναχοκόρη τα απομίστηκα όλα εγώ. Η ήρεμη ζωή μου όμως είναι και μονότονη, γιατί της λείπει ο ζωογόνος, αγαπητικός, έρωτας. Join the club, εδώ στο κανάλι έχει πολλούς ανθρώπους που λένε ακριβώς τα ίδια. Έχω ήρεμη ζωή, έχω καλή ζωή, αλλά είναι μονότονη γιατί μου λείπει ο ζωογόνος, αγαπητικός έρωτας. Στα 40 χρόνια μου, μια ηλικία δύσκολη για επανεκκίνηση για τη γυναίκα, ζήτησα διαζύγιο από το θεωρητικά μεγάλο έρωτα της ζωής μου και πατέρα του παιδιού μου. Πόσοι έρωτες μεγάλοι ήταν θεωρητικά μόνο μεγάλοι. Ήταν κακοποιητικός ψυχολογικά μαζί μου από τη στιγμή που άρχισε να με απατά με κάτι πατσαβούρες γίνεα. Δεν το δέχομαι αυτό. Το πατσαβούρες γίνεα δεν το δέχομαι. Σ' αγαπώ, σε χτύπω, αλλά δεν το δέχομαι. Γιατί δεν ξέρεις οι άλλες οι κοπέλες αν γνώριζαν ότι είναι παντρεμένος ή όχι. Γιατί πολύ συχνά έχουμε περίπτωση στην οποία πάει κάποιος και λέει σε μια κοπέλα ότι είναι single ή ότι είναι χωρισμένος ή ότι είναι σε διάσταση και τη ξεγελάει για να φτιάξει μια ερωτική σχέση μαζί του. Δεν μ' αρέσει η μία γυναίκα να κατηγορούμε την άλλη. Θα έλεγα ήταν κακοποιητικός ψυχολογικά μαζί μου και από τη στιγμή που άρχισε να με απατά με κάποια καινούργια θύματά του. Όχι αυτό που έγραψες πατσαβούρες γίνεα, χ. Επειδή είχε πάψει να είναι ερωτευμένος μαζί μου. Επειδή σου είπε ότι είχε πάψει να είναι ερωτευμένος μαζί σου. Δυστυχώς, ζώντας με έναν άνδρα που αγαπούσε το σεξ, το οποίο μου το έδινε απλόχερα όσο, όπως έλεγε, ήταν ερωτευμένος μαζί μου, στη συνέχεια, ο έρωτας με το πέρασμα του χρόνου από την πλευρά του δεν έγινε αγάπη, ενώ για μένα έγινε έστω και μονοπλευρή. Γιατί όσο σε φτύνουν, τόσο κολλάς σαν το γραμματόσημο. Άμα είσαι ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και τάσεις συνεξάρτησης, άμα σε φτύνουν, κολλάς σαν το γραμματόσημο. Άμα είσαι ένας άνθρωπος με υγιή αυτοεκτίμηση, όσο σε φτύνουν, τόσο ξεκολλάς. Λοιπόν, ξαναλέω, δεν μ' αρέσει η έκφραση που έγραψες για τις άλλες γυναίκες, να είμαστε σεβαστικές η μια απέναντι στην άλλη και... Εκεί που βρήθηκαν οι γυναίκες αυτές, μη κακόν σημαίνει, αλλή, δεν θα ήθελα να σου σημεί, μπορεί να βρεθείς και εσύ. Γι' αυτό ας μην είμαστε τόσο εύκολες ή ας μην κατηγορούμε τα άλλα θύματα, ας κατηγορούμε το θήτη. Ο άντρας αυτός με εκμεταλλεύτηκε οικονομικά αρκετές φορές και πάντα τον συγχωρούσα, γιατί αφελώς πίστευα ότι θα διόρθωνα με την αγάπη μου τον κακό χαρακτήρα του. Συνεξάρτηση. Οποιοδήποτε πιστεύει αυτό το πράγμα, ότι με τον καλό χαρακτήρα του θα αλλάξει την αγάπη του, θα διορθώσει τον κακό χαρακτήρα του άλλου, είναι ξεκάθαρα εξαρτώμενος. Από τη στιγμή που γεννήθηκε το παιδί και είχα και δυσκολίες, δεν είχα καμία συναισθηματική και ηθική στήριξη και σταδιακά, όσο εγώ ήμουν απορροφημένη με το μεγάλωμα του μωρού, αυτός γινόταν όλο και πιο αδιάφορος, εσωστρεφής, ακόμη περισσότερο χαμένος στις σκέψεις του. Δεν ήξερα τι λάθος έκανα. Αν έφταιγαν τα κιλά της εγκυμοσύνης ή ενασχόληση με το παιδί, αλλά ένιωθα ότι τον έχανα και βαθιά μέσα μου ήξερα ότι υπήρχαν άλλες γυναίκες. Σου ξαναλέω ότι άλλες γυναίκες δεν είναι το πρόβλημά σου, ούτε το ότι ασχολιώσουν με το παιδί σου ήταν το πρόβλημά σου, ούτε το ότι είχες βάλει κιλά από την εγκυμοσύνη ήταν το πρόβλημά σου. Το πρόβλημά σου ήταν ο άνδρας ο κακοποιητικός, ο άνδρας ο νάρκισος, ο άνδρας ο μαλάκας. Αυτό ήταν το πρόβλημά σου. Όσες φορές προσπάθησα να του μιλήσω, έπεφτα σε έναν τοίχο. Έφευγε από κοντά μου χωρίς να πει λέξη, δεν μου μιλούσε για μέρες, λες και έφταιγα εγώ αντί αυτός και κλείνοντας τον εαυτό του όλο και περισσότερο. Σου έκανε ψυχολογικό πόλεμο. Έχεις διαβάσει τα όλα μου τα βιβλία, άρα έχεις διαβάσει και το βιβλίο Ψυχολογικός Πόλεμος, σου μιλάει ξεκάθαρα για την τιμωρία της σιωπής, που είναι ένα από τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου. Οι υποψίες μου επιβεβαιώθηκαν όταν τυχαία το κινητό που πάντα ήταν κλειδωμένο στο γραφείο έπεσε στα χέρια μου και διάβασα μηνύματα από την τότε ερωμένη. Μου επιβεβαίωσε τη σχέση και μου υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει. Και εσύ το δέχτηκες, ε? Του έδωσα πάλι άφηση αμαρτιών
κατηγορώντας από μέσα μου τον εαυτό μου γιατί είχα παραμελήσει το σώμα μου και είχε απαχύνει. Έλεος, κόρη μου, έλεος, έλεος. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είχε καταντήσει και γραφικό, γιατί το λέμε συνέχεια. Την Μπελούτσι δεν την απάντησε ο άντρας της. Είχε παραμελήσει τον εαυτό της και είχε παχύνει Μπελούτσι. Την... πώς τη λένε αυτή την πολύ ωραία τραγουδίστρια, τη Σακύρα, που είναι γεννημένη 2 Φεβρουαρίου, όπως την κόρη μου. Τη Σακύρα δεν την απάτησε ο άντρας της, σημαίνει ότι είχε πάρει κιλά και είχε παραμιλήσει τον εαυτό της. Άμα ο άντρας είναι μαλάκας, άμα ο άντρας είναι εθισμένος στο σεξ, άμα ο άντρας είναι ναρκισσός, θα σε απατήσει. Δεν πά να είσαι, δεν ξέρω εγώ τι, το τέλειο πρότυπο εμφανίσεως. Θα σε απατήσει, όχι γιατί εσύ είσαι προς απάτηση, αλλά γιατί εκείνος ο ίδιος είναι απατηλός. Λάθος χρησιμοποιεί τη λέξη, δεν καταλαβαίνει, είναι από αυτούς που απατάνε. Η μεγάλη του μεταστροφή έγινε όταν έμπλεξε... Τι μεγάλη μεταστροφή, μάνα μου, αφού πήγε από την αρχή σκατά ήταν. Η μεγάλη του μεταστροφή έγινε όταν έμπλεξε με κάτι κακές παρέες και αν και μορφωμένος άνθρωπος, τώρα και μορφωμένος, έχουμε δει πολλούς. Η ουσιαστική μόρφωση δεν απας πανεπιστήμιο, η ουσιαστική μόρφωση είναι έχεις πνευματικότητα. Άρχισε πάλι τη χρήση κάνναβης, την οποία την είχε αρχίσει στα φοιτητικά του χρόνια, τη διέκοψε στη συνέχεια και τώρα πάλι από την αρχή. Εδώ θα σας πω ότι οποιοδήποτε είναι εθισμένος σε οτιδήποτε, είτε αυτό είναι αλκοόλ, είτε αυτό είναι τζόγος, είτε αυτό είναι κάνναβη, οποιοδήποτε είναι εθισμένος σε οτιδήποτε, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια υγιή σχέση. Όποιος είναι εθισμένος σε mind altering substances, σε ουσίες οι οποίες αλλάζουν την εγκεφαλική κατάσταση. Και ο τζόγος μπορεί να θεωρηθεί ως mind altering substance, γιατί η πολύ ψηλή ντοπαμίνη που είναι ο εθισμός που έχουν που νευροχημικά εξηγεί τον εθισμό που έχουν οι τζογαδόροι όπως και όλοι οι εθισμένοι, είναι mind altering substance. Είναι δηλαδή ουσία η οποία αλλάζει τον εγκέφαλο. Εντάξει, ο εθισμένος στο τσιγάρο μπορεί να δημιουργήσει σχέση και να διατηρήσει ή στην νικοτίνη, εκτός κι αν είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει με τίποτα να είναι με έναν καπνιστή, με έναν ατμιστή. Εκεί άλλου που πάει. Αλλά ένας που είναι αλκοολικός, ένας που κάνει ουσίες, ένας που είναι εθισμένος στον τζόγο, με τίποτα δεν μπορεί ούτε να δημιουργήσει υγιή σχέση, ούτε να διατηρήσει μια υγιή σχέση. Όλα αυτά τα χρόνια ζούσα απομονωμένη, μόνη, μεγαλώνοντας ένα παιδί μόνη μου, με μοναδική τη βοήθεια των γονιών μου και χωρίς καμία βοήθεια από τον πατέρα του παιδιού, αν και ζούσαμε στο ίδιο σπίτι. Απόμακρος από το παιδί που μου ζητούσε επίμονα να κάνουμε, γιατί δεν ήθελα να κάνω παιδί, όχι επειδή δεν αγαπούσα τα παιδιά, αλλά επειδή η εσωτερική μου φωνή μου έλεγε όχι. Α, εσύ είναι η εσωτερική σου φωνή σου έλεγε να μην κάνεις παιδί και αυτό σου ζητούσε επίμονα να κάνεις παιδί, για να σε δέσει. Δεν έχει μόνο γυναίκες που ζητάνε να κάνουν παιδί, προσπαθούν ή μένουν έγκυες για να δέσουν τον άνδρα. Έχει και άνδρες που θέλουν να καστρώσουν τη γυναίκα για να τη δέσουν. Κάτι πρικοθύρες, οι οποίοι έχουν παράπονο, μπορεί να πάρουν μια γυναίκα, ένας πρικοθύρας για παράδειγμα, μπορεί να πάρουν μια γυναίκα η οποία έχει ήδη παιδιά. Και και αυτός παιδιά. Και να λέει, θα κάνουμε ένα παιδί να δέσει την αγάπη μας. Δεν είναι να δέσει, να επισφραγίσει την αγάπη σας. Δεν είναι να τη δέσει, είναι να επισφραγίσει την μερίδα σου, την περιουσία της πλούσιας γυναίκας που παίρνεις, που είσαι πρικοθύρας. Δεν λέμε για κάποιο συγκεκριμένο, λέμε για πολλούς. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο να καταπιεζόμαστε αμφότεροι. Αυτό σπίτι, δουλειά, ύπνος, φαγητό, υπολογιστής. Και εγώ να χτυπιέμαι όλη μέρα σαν το χταπόδι με ένα μικρό αλλά ζωηρό παιδάκι πάνω στην τρέλα του, ταυτόχρονα να δουλεύω σε μια πολύ απαιτητική εργασία και να έχω και την επιμέλεια του σπιτιού. Το βράδυ μόνη σε ένα κρύο κρεβάτι με μια γυρισμένη πλάτη και να ακούω το ροχαλιτό του κακού δράκου του παραμυθιού. Μόνη σε όλα μέχρι που τελικά δεν άντεξα, αν και προσπάθησα πολλές φορές να σώσω το γάμο μου με υπομονή, ηρεμία και άφησα αμαρτία. Τι να σώσεις! Το γάμο με έναν κακοποιητή. Τι να σώσει το γάμο με έναν ναρκισό. Τι να σώσει το γάμο με κάποιον που δεν σε αγαπούσε ούτε σε άνοντε το παιδί του. Το γάμο με κάποιον ο οποίος δεν έπρεπε καν παρέα να κάνεις μαζί του. Πόσο μάλλον να τον παντρευτείς και να διατηρήσεις κιόλας το γάμο. Θυμώνω. Άργησα αλλά δυστυχώς ανακάλυψα. Τώρα με τη βλακία θα μας πεις πάλι. Ότι τον είχα χάσει και από δικά μου λάθη.
Ποια δικά σου λάθη τον είχες χάσει, κορίτσι μου, ποια δικά σου λάθη. Θέλω οπωσδήποτε να πάρεις αυτό το βιβλίο, αφού είναι υπέροχο, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, να το διαβάσεις στη Avery Neal, είναι από τις εκδόσεις Αρμός. Αβαριέσαι να το διαβάσεις, μπες στη συμμετοχή στο κανάλι, κάτω από κάθε βίντεο υπάρχει επεξήγηση για το πώς μπορεί κάποιος να μπει στη συμμετοχή. Το διαβάζουμε και το σχολιάζουμε κάθε Δευτέρα με τους ανθρώπους που είναι στη συμμετοχή εδώ στο κανάλι μας αυτό το βιβλίο και θα σου εξηγήσει ξεκάθαρα η Avery Neal μέσα από αυτό το βιβλίο ότι ένας νάρκισσος κακοποιητικός σύντροφος, όσο και αν προσπαθείς, όσα χατηρία και αν του κάνεις, όσο ευγενική και αν είσαι, δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως περίπτωση να αλλάξει. Το προηγούμενο βιβλίο που είχαμε διαβάσει στη συμμετοχή ήταν το βιβλίο «Κράταμε σφιχτά». Το βιβλίο «Κράταμε σφιχτά» αναφέρεται σε φυσιολογικά ζευγάρια με ανθρώπους με υγιείς προσωπικότητες. Όσα λέει στο «Κράταμε σφιχτά» δεν μπορούν να εφαρμοστούν όταν έχουν με να κάνουμε με νάρκισσο. Με τίποτα! Και επί της ευκαιρία και με την ευκαιρία, γιατί το κάνω λάθος και δεν θέλω να το πω. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε στη συμμετοχή είναι το βιβλίο της Dr. Ράμανιν του Βάρσουλα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, για να καταλάβουμε καλύτερα τους νάρκισσους. Έτσι είμαστε εμείς. Πάμε σταδιακά. Είμαστε ένα κανάλι, είδατε και τα πάχη μου, είδατε την κοιλιά μου, τι ωραία. Λοιπόν, δεν έκανες λάθη εσύ, αλλά πιστεύεις ότι δυστυχώς ανακάλυψα ότι τον είχα χάσει και από δικά μου λάθη. Ίσως γιατί δεν είχα τον τρόπο να του επισημαίνω τις υποχρεώσεις του απέναντι στην οικογένειά του. Γινόμουν επικριτική και απότομη για πράγματα που ήταν αυτονόητα. Για παράδειγμα, να πετάξει τα σκουπίδια άμεσα, να πάει να πάρει το παιδί από το μάθημα και να μην κοιμηθεί το μεσημέρι. Και αγάπη μου, σου ξαναλέω να διαβάζει το βιβλίο αυτό, αφού είναι τόσο υπέροχο, όσο και δεν είμαι ευτυχισμένη. Το σκύλι κοιμάται πολύ αυτό. Ναι. Να διαβάζει εκείνο το βιβλίο και θα καταλάβει πολλά. Και ό,τι συνεξαρτώμενοι που πάνε και παντρεύονται τους νάρκισσους καταλήγουν μερικές φορές να νομίζουν οι συνεξαρτώμενοι ότι ήδη έγιναν κακοί άνθρωποι, επειδή όταν ζεις με έναν τέτοιον κακοποιητικό τύπο, κάποια στιγμή σκάς. Και κάποια στιγμή είναι και εσύ και μουρμούρα και πρίχτησα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έγινες μουρμούρα και πρίχτησα τον έχασες. Επειδή ήταν μαλάκας, αναγκάστηκες εσύ να έγινες μουρμούρα και πρίχτησα και μετέφθηκε σου, ξέρεις, επειδή σου μουρμούρα και πρίχτησα, γι' αυτό σε έχασα. Ίσως επειδή είχα βάλει κιλά και δεν με έβλεπε όμορφη, αν και οι υπόλοιποι με θεωρούσαν μια όμορφη παχουλή κοπέλα. Άντε πάλι. Αυτά τα μυαλά το 2022. Πάμε στο 23 σχεδόν. Αυτά τα μυαλά. Εγώ είμαι σίγουρη ότι είσαι μια όμορφη παχουλή κοπέλα, όπως σε θεωρούσαν οι υπόλοιποι, αλλά άφησες τον παλαβονάρκησό να σε κάνει να νιώθεις τόσο άσχημα για τον εαυτό σου και είδες επειδή νιώθεις τόσο άσχημα για τον εαυτό σου, γι' αυτό προηγουμένως μέσα στο βίντεο μίλησες τόσο άσχημα για τις άλλες γυναίκες. Τόσο πολύ που δεν άντεχε να περπατά μαζί μου στο δρόμο, αυτός μπροστά πάντα να πουλάει ωραιάδα γιατί ήταν όμορφος άνδρας και εγώ πίσω σαν τη δούλα με το παιδί και έμεινες μαζί του και φταίς εσύ που χωρίσατε. Θα κλαμπούθελε ο συγκεκριμένος, πραγματικά θα κλαμπούθελε. Θα μπορούσα και εγώ να είχα μπει στη θέση σου. Δεν σας είπα την ιστορία που με τον άλλο τον καρανάρκισο που μου επειδή έβλεπε ότι ήμουν τόσο cool με τα κιλά μου, μου έλεγε «Δε, εμένα μου αρέσουν αυτές που είναι πάνω από 100 κιλά. Αν ήσουν 110 θα ήσουν πιο σεξι, αλλά επειδή είσαι γριά και γερασμένη δεν κάνει να βάλεις κιλά και εγώ θα κοιτάω στο Instagram αυτές που είναι πάνω από 100 κιλά». Γι' αυτό λέμε, ο νάρκισσος με τίποτα δεν ικανοποιείται, γιατί ο σκοπός του είναι να σε κάνει να νιώθεις σκατά επειδή είναι ο ίδιος ένας σκατόπανος κάτω. Σας λέω για τον νάρκισσο τώρα πάλι. Ντρεπόταν που είμαστε μαζί. Εσύ έπρεπε να ντρέπεσαι που έχεις τέτοιο μαλάκα για άντρα. Έχει και αυτό στα δίκια του μάλλον. Δεν μπορώ. Σταματήστε να δικαιολογείτε τους βασανιστές σας. Σταματήστε να δικαιολογείτε τους κακοποιητές σας. Σταματήστε να φωνάζετε μαζί τους και να συμφωνείτε μαζί τους το ότι μια γυναίκα δεν έχει αξία μα βάλει κιλά. Να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Να πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν καν και πώς να κάνουν, τι να κάνουν. Και το παίζουν και ξέρουν. Τέλος πάντων.
Αν και δεν είχε ποτέ την ωριμότητα να καταλάβει ότι και αυτός έκανε λάθη και όχι μόνο εγώ και να τα διορθώσει σιγά σιγά μαζί με τη δική μου υπομονή. Η δική σου υπομονή ήταν εγκληματική προς εσένα και προς το παιδί σου, η δική σου υπομονή. Καμία υπομονή, καμία ανοχή σε τέτοιου τύπου. Ίσως γιατί δεν υπήρχε η ωριμότητα να εκτιμήσει τόσα άλλα θετικά στοιχεία που είχα στο χαρακτήρα μου. Όχι, γιατί είχε την αρκισιστικότητα να εκτιμήσει πόσο συνεξαρτώμενη ήσουν και να σου επιβληθεί πλήρως. Όλα αυτά γιατί πολύ απλά έλειπε η αγάπη από πλευράς του. Όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες ουσίας μεν, αλλά δεν πάβουν να είναι λεπτομέρειες. Οι μάχες πρέπει να δίνονται από κοινού και όχι μονοπλευρά. Όλα αυτά που λες, εγώ τα ακούω βερεσέ, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι πήρες έναν ανάρκησο που όπως και να ήσουν, όπως και να συμπεριφερόσουν, θα σε κακοποιούσε και δεν φταίσαι εσύ που σε ξερωτεύτηκε και δεν νομίζω να μπόρεσε να ερωτευτεί ποτέ καμία. Απλώς του αρέσει να πειράζει. Να σας διαβάσω τώρα συνομιλία να γελάσετε, να σκάσετε, να γελάσετε. Να γελάσετε. Σας είπα ότι κατά καιρούς φτιάχνω προφίλ σε ιστοσελίδες γνωριμιών. Σε κάποια φάση είχα συνομιλήσει με έναν τύπο, ο οποίος μου λέει, μου είχε πει στην αρχή, είσαι ωραία κοπέλα, χαίρομαι που σε βλέπω, είσαι στα αλήθεια ψυχολόγος, του λέω ναι, είμαι στα αλήθεια, δεν είμαι στα ψέματα, και μου γράφει, γλυκό χαμόγελο έχεις Θέκλα, είμαι σίγουρος ότι πίσω από ένα τέτοιο χαμόγελο κρύβεται άλλο τόσο πάθος. Doink, κόκκινη σημαία, τεράστια, γιατί μου γράφει για το πάθος, πρώτη συνομιλία. Δεν το απαντάω, τον αφήνω εκεί, στο διαβάστηκε, και μου γράφει, παρεμπιπτόντως, μπορείς να μου πεις πως γίνεται να θες συνεχώς να επικοινωνείς και να συναντιέσαι με γυναίκες, χωρίς να μπορείς να ξεφύγεις από αυτό, 3. Να τρέφεσαι από την αναπνοή τους, 3. Αρρώστια είναι η εκτόνωση του πάθους, του σεξ και του έρωτα, 2. Η φυσική υγεία. Και το απαντώ, νομίζω έχεις εξάρτηση από το σεξ, εθισμός είναι αυτό. Ναι, το αντιλαμβάνομαι, ξέρεις. Τώρα όμως το αντιλαμβάνομαι περισσότερο. Του λέω, πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσεις, του γράφω. Είστε ο λόγος ύπαρξης, μου γράφει. Του λέω, γράφω γι' αυτό σε ένα βιβλίο μου. Μου λέει, έχεις δημοσιεύσει βιβλίο, του στέλνω το link του βιβλίου Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος και του λέω, τα βιβλία δεν τα δημοσιεύεις, τα εκδίδει εκδοτικός οίκος. Ναι, αυτό εννοούσε ενδιαφέρον. Του λέω, θα σε αφήσω τώρα, επειδή έχω άλλα πράγματα να κάνω. Η γνώμη μου είναι, του γράφω, να ζητήσεις βοήθεια από ένα καλό ψυχολόγο για τον εθισμό σου. Είναι όπως τα ναρκωτικά. Και τι μου γράφει. Σεξ, άγριο σεξ, έρωτας, μπρούτσαλ, λίγο απ' όλα. Τι απ' όλα προτιμά μια γυναίκα κατά την άποψή σου. Έχω ήδη σκεφτεί και ανακαλύψει, αλλά θέλω την άποψή σου. Μετά βλέπει που του γράφω τη γνώμη μου να ζητήσει βοήθεια από κάποιο ψυχολόγο κλπ. Και μου λέει: Okay, καλή συνέχεια. Τα λέμε οπότε θες και από κοντά κιόλας. Του λέω: Εννοείται πως όχι. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω γνωριμία με έναν άνθρωπο εθισμένο στο σεξ. Γι' αυτό και σου έκανα τις ερωτήσεις που σου έκανα. Είμαι ειλικρινής. Και μου λέει: Εγώ χάρηκα από την πλευρά μου για την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, του λέω. Αυτός, αν εγώ σκεφτόμουν. Που σκέφτεσαι εσύ. Και έλεγα, πω αυτός ωραίος άντρας. Εντάξει, εγώ ωραίος στο μέσα φωτογραφία. Αυτός ωραίος άντρας, χάρηκε που με γνώρισε και μου είπε ότι έχω ωραίο χαμόγελο. Ας τα φτιάξω μαζί του. Και ας του κάνω όλα τα χατήρια. Και ας του εξηγώ με ήρεμο και απαλό τρόπο και με πολύ υπομονή και με πολύ καλοσύνη και με πολύ συγχωρητικότητα θα τον κάνω καλό άνθρωπο και δεν θα τον κάνω. Να μην τον κάνω μαύρο στο ξύλο στο τέλος. Δεν έχω αντιρρεί ποτέ μέχρι τώρα. Για πλάκα είπα να το δείρω. Είμαι εναντίον της βίας και από γυναίκα προς άνδρα και από άνδρα προς γυναίκα, από γυναίκα προς γυναίκα και από άνδρα προς άνδρα. Αυτή η συμπεριφορά, λέει, φίλοι, τελικά με ανάγκασε να τον διώξω από το σπίτι και φυσικά δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια να τα βρει μαζί μου γιατί πολύ απλά ήθελε να φύγει. Βολεψάκες μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ζούσε συμβατικά μαζί μου γιατί το σπίτι ήταν όμορφο, το φαγητό καλομαγειρεμένο, τα πουκάμισα σωστά σιδερωμένα και οι γκόμενες τον περίμεναν στη σειρά σου. Ξαναλέω, οι γκόμενες μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι και χωρισμένος ή ακόμη και ελεύθερος.
Όταν έφυγε ένιωσα τερόκλητα συναισθήματα. Απέραντη ανακούφιση αλλά και βαθιά θλίψη. Πένθησα το γάμο μου για πολλά χρόνια. Α, καλά. Τι να πεθύσεις. Που πέθανε το καρκίνωμα. Όταν έχεις καρκίνο και πας και κάνεις χημειοθεραπείες ή παίρνεις τα ειδικά φάρμακα τα καινούργια που έχουν βγει και αυτά και σου πει ο γιατρός είσαι cancer free. Θα πενθύσεις τον καρκίνο που έφυγε, θα διασκεδάσεις που επιτέλους είσαι ελεύθερη. Είπαμε χθες, κάναμε το live χθες το βράδυ για την γιορτή της ελευθερίας. Με το διαζύγιο απόνεσα, έκλαψα για τη δική μου αποτυχία και όχι για αυτό που τον έχασα. Δική σου αποτυχία ήταν που δεν χώρισες πιο νωρίς, όχι που χώρισες. Με το διαζύγιο η ιστορία συνεχίστηκε όπως ήταν πριν. Αυτός αποξενωμένος παρά τις δικές μου παρακλήσεις να κρατήσει επαφή με το παιδί, αδιάφορος, τηλεφωνεί γιορτές και το βλέπει 1-2 φορές το χρόνο. Από τη στιγμή που έφυγε από την πόλη μου, πήγε στην πόλη καταγωγής του και ο τυχεράκιας παντρεύτηκε κιόλας γυναίκα με το ίδιο επάγγελμα με το δικό μου, αλλά μεγαλύτερη του. Τυχεράκιας αυτός μπορεί να είναι. Η γυναίκα αυτή τυχερή δεν είναι σίγουρα. Φυσικά αυτή δεν θα έχει τις δικές μου απαιτήσεις, γιατί δεν έχει παιδί μαζί της. Τελικά με αυτήν είναι ερωτευμένος, σταμάτησε το τσιγάρο. Άσε μας κόρη, και με σένα ήταν ερωτευμένος στην αρχή και σταμάτησε το τσιγάρο. Είναι το ίδιο έργο και ξαναπέζεται. Εγώ τη λυπάμαι τη γυναίκα. Η δεύτερη λόγω ηλικίας δεν θα του κάνει παιδί και δεν θα χαλάσει το σώμα της. Πιστεύεις ακόμη ότι επειδή του έκανες παιδί, χάλασε το σώμα σου και γι' αυτό δεν σε ήθελε? Γράψτε στα σχόλια σας, παρακαλώ. Γράψτε στα σχόλια εσείς όλες οι γκομενάρες, οι αδύνατες που ξέρω ότι είχατε τέτοιους άντρες και σας συμπεριφέρθηκα με αυτούς τους τρόπους. Γράψτε στα σχόλια να ανοίξουν τα μάτια, να ανοίξουν τα μάτια μας και εμείς οι χοντρούλες, οι παχουλούλες, και να δούμε ότι δεν είναι τα κιλά που σε κάνουν, είσαι αξιαγάπητη και αξιαμάμητη. Δεν είναι τα κιλά. Είναι να έχεις και έναν άντρα ο οποίος να είναι άξιος να σε αγαπήσει. Τυχερή τελικά η δεύτερη, γιατί όπως λέει και η παροιμία, η πρώτη είναι δούλα και η δεύτερη κυρά, άτυχη ήμουν εγώ. Λοιπόν, σταματήστε με τις παροιμίες και σταματήστε με τις λαϊκές, όχι σοφίες, όχι λαϊκές θυμοσοφίες, λαϊκές θυμοβλακίες, βλακίες που προκαλούν θυμό. Και η δεύτερη θα κακοπεράσει. Σου το εγγυώμαι. Τι μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες μία φορά. Ήταν μια φορά και έναν καιρό, το 2012, είχα βγει ραντεβού με έναν κύριο, πολύ σπουδαίο και πολύ τρανό, με πολλές περγαμίνες, πάρα πολλές, πολύ μορφωμένος, πολύ, σοβαρά, σε πολύ ψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, πάρα πολύ ψηλό και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κλπ. Μου τον σύστησαν αυτόν τον κύριο, μεγαλύτερος από μένα, βγήκαμε μερικές φορές και του είπα ότι συγγνώμη, δεν μπορώ να προχωρήσω στο να δημιουργήσω σχέση μαζί σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι ξερόλας και δεν μου αρέσει ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, που είσαι τόσο κοκεντρικός. Το 2012 δεν τη χρησιμοποιούσα 10 χρόνια πριν τον όρο νάρκισσος όπως το χρησιμοποιώ σήμερα. Μιλούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πολλά χρήματα, έχει πολύ ψηλή θέση και είναι και πολύ γνωστός κλπ. Μετά που εγώ σταμάτησα, βγήκαμε κάποιες φορές και το σταμάτησα. Και μάλιστα όταν το σταμάτησα μου μίλησε και άσχημα. Ναι, μου μίλησε και μειώθηκε. Νομίζω ένιωσε ότι λόγω ηλικίας τον είχα σταματήσει, αλλά δεν είναι λόγω ηλικίας, είναι λόγω χαρακτήρους. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση τον βλέπω, γιατί πήγαιναμε σε κάποια μέρη που μπορεί να έτυχε να το συναντήσω. Τον βλέπω μία γυναίκα, πολύ αξιόλογη κοπέλα, εξαιρετικά αξιόλογη κοπέλα, πολύ όμορφη κοπέλα, πολύ πιο όμορφη και από μένα. Λέω όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι, αλλά κάποιοι είναι έτσι εκπληκτικά πιο όμορφοι. Και μία γυναίκα η οποία έχει επίσης μία ψηλή θέση που οργανικά θα το βοηθούσε και στις δουλειές του ίσως. Θεωρώ κιόλας ότι την προσέγγισε και για λόγους που θα ήταν, είχαν να κάνουν με τις επιχειρήσεις του κλπ. Τέλος πάντων, εγώ, όταν τον είδαμε εκείνη την κοπέλα, δεν ήξερα τι να νιώσω. Σίγουρα δεν ένιωσα σε καμία περίπτωση ζήλια ή φθόνο για την κοπέλα αυτή. Σε καμία περίπτωση. Μπορώ να πω ένιωσα μια ανησυχία. Και είπα, ρε παιδί μου, τι όμορφη που είναι, τι χαρούμενο πρόσωπο που έχει, τι
κάνε, μου είχε πει και αυτός κιόλας για την πρώτη του γυναίκα, γιατί ήταν χωρισμένος και αυτό τεζευμένος, μου είχε πει για την πρώτη του γυναίκα τα χειρότερα. Ότι όταν την γνώρισε ήταν πολύ καλός χαρακτήρας κλπ. Αλλά μετά χάλασε η πρώτη του γυναίκα και δεν του φέρονταν καλά και τη χώρισε αυτός και δεν ήταν καλή σύζυγος κλπ. Και εγώ μετά κατάλαβα ότι την είχε φέρει στα ωριά της την πρώτη του γυναίκα. Λοιπόν, πριν 9 χρόνια πες, παντρεύτηκε αυτή τη δεύτερη γυναίκα. Τους πέτυχα πρόσφατα και η γυναίκα δεν αναγνωριζόταν. Έχει γεράσει όχι 9 χρόνια, έχει γεράσει 30 χρόνια. Έχει ένα πολύ σκυθρωπό πρόσωπο, μαύρους κύκλους, έχει αδυνατήσει πολύ με έναν τρόπο που δεν είναι υγιής, δηλαδή σαν να είναι άρρωστη και φαίνεται μια σκιά του εαυτού της και αυτός το ίδιο όπως ήταν, να το παίζει σπουδαίος. Α, η πρώτη είναι δούλα και η δεύτερη κυρά. Ανοίξτε τα μάτια σας, παιδιά. Ο ναρκισσός με όποια γυναίκα και να είναι, ναρκισσιστικά θα φερθεί. Με όποια γυναίκα και να είναι, θα την κακοποιήσει. Εντάξει. Αυτού της ελευθερίας όσους είστε με ναρκισσό. Είσαι όσους είστε με ναρκισσό. Από τα 40 στα 47 με έκανα τρελή εργασιοθεραπεία που μου έδινε χαρά και ικανοποίηση. Πήρα και μεταπτυχιακό. Ολοκλήρησα πολλές επιμορφώσεις με επιτυχία, μπράβο. Είδα το παιδί μου να μεγαλώνει ήρεμα, με άψογες επιδόσεις στο σχολείο και ένα υπέροχο χαρακτήρα χωρίς προβλήματα. Γιατί ναι, μεν δεν ζει με τον πατέρα του, αλλά δεν του λείπει, γιατί χωρίσαμε όταν ήταν μικρός και δεν το θυμάται και ούτε και είχε αναμνήσεις του. Κάνω γυμναστική, διαβάζω βιβλία, ασχολούμαι με αγάπη με το παιδί μου και τη δουλειά μου. Βλέπω φίλες μου και τα καλοκαίρια παραθερίζω στο παραθαλάξιο εξοχικό μου κολυμπώντας αρκετά. Έκανα και λίγη ψυχοθεραπεία, πολύ που θέλεις. Πολύ που θέλεις. Έκανα και λίγη ψυχοθεραπεία μέσα στην καραντίνα που με βοήθησε πολύ, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν έβλεπα βελτίωση και τη σταμάτησα. Θα ήθελα να την αρχίσω και πάλι. Έχοντας αρβωνιαστεί στα 23 μου και μην έχοντας εμπειρίες, αποφάσισα να μάθω κι εγώ τους άντρες, φλερτάροντας είτε τυχαία είτε με μεσολάβηση φίλων και γνωστών, αρχικά με προσδοκίες, αλλά μετά από αποτυχίες με ρεαλισμό και χωρίς προσδοκίες για να μην απογοητευτώ. Δεν θα κρύψω ότι βγήκαμε αρκετούς και έκανα πολλές γνωριμίες. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Αυτό μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Από το vlog σας έμαθα να αναγνωρίζω τις κόκκινες σημαίες και ευτυχώς έγινα επιλεκτική για να σώσω τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Σύντομες σχέσεις έκανα δύο, γιατί αποδείχθηκε ότι μόλις ολοκληρώθηκε η σχέση και άρχιζε να σοβαρεύει, αυτοί άρχιζαν να φεύγουν με ελαφρά πηδηματάκια και εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να παρακαλώ κανέναν. Μπράβο, έμαθες. Μπράβο. Μπράβο, όχι όπως παρακολουθούσες τον πριν άντρα σου. Μπράβο, μπράβο. Δυστυχώς σε μια μικρή επαρχιακή πόλη με ελάχιστες καλές επιλογές τα πράγματα δυσκολεύουν και όλοι καλοί είναι στα σπίτια τους ή δεν θέλουν σχέσεις και επαφές. Παντού οι επιλογές είναι λίγες, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, είπαμε, είναι ακαλλιέργητοι και δεν έχουν πνευματικότητα. Δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά νιώθω ότι θα μείνω μόνη μου στη ζωή, αν και είχα όλες τις προοπτικές να κάνω μια μεγάλη και όμορφη οικογένεια, τελικά δεν την έκανα. Μια λάθος επιλογή μου σημάδεψε τη ζωή και στην ελληνική επαρχία τα πράγματα για τη χωρισμένα γυναίκα με απαιτήσεις δεν είναι εύκολα. Στα όνειρά μου πάντα ονειρεύομαι ότι ξαπλώνω σε μια δυνατή αντρική αγκαλιά που με γεμίζει αισιοδοξία και αγάπη. Παιδί μου, τι είναι αυτό, πόσο χρόνο είσαι, κόρη, είσαι 17! Είσαι 17 και κάθεσαι και ονειρεύεσαι ότι ξαπλώνεις σε μια δυνατή αντρική αγκαλιά που σε γεμίζει αισιοδοξία και αγάπη. Για μένα αυτό θα ήταν εφιάλτης ως όνειρο. Όχι ότι δεν θέλω να φτιάξω ερωτική σχέση. Θα ήθελα κι εγώ, αλλά. Αυτό ειδικά το να ξαπλώνω μες στην αγκαλιά του άλλου σημαίνει αφήνομαι, δεν προστατεύω καθόλου τον εαυτό μου, δεν προσέχω καθόλου τον εαυτό μου ψυχικά και πνευματικά. Και περιμένω την ευτυχία να μου τη δώσει ο άλλος. Άρα στο ενδιάμεσο εγώ με δυστυχή, στο ενδιάμεσο εγώ με ανασφαλή, στο ενδιάμεσο εγώ δεν είμαι καλά, κουζλάκι μου. Ακουζλάκι μου, μπορείς και χωρίς να βρεις άντρα και χωρίς να ξεκινάς άντρα στην αγκαλιά σου να είσαι καλά. Δυστυχώς όμως πια στα όνειρα μου μόνο προς το παρόν. Παλεύω να μετατρέψω τη μοναξιά μου σε μοναχικότητα. Και σε αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία. Θα ήταν τιμή μου να διαβάσετε την ιστορία μου στο vlog σας, έστω και το 2023. Πριν το 2023 τη διαβάζουμε. Με εκτίμηση και αγάπη στο πρόσωπο και την ιδιότητά σας. Λοιπόν, ήμουνα αυστηρή μαζί σου. Αλλά ήμουνα αυστηρή μαζί σου επειδή ταυτίστηκα.
Και επειδή μου θύμισες τον εαυτό μου σε πολλές περιστάσεις, στις οποίες αναλάμβανα εγώ την ευθύνη για τον εκάστοτε νάρκισσο που δεν την αναλάμβανε. Είτε αυτός ήταν νάρκισσος γονέας, ή νάρκισσος σύντροφος, ή νάρκισσος φίλος. Ή φίλοι. Λοιπόν, πολύ καλή επιλογή σου να κάνεις ψυχοθεραπεία. Σου εύχομαι να έχεις ένα υπέροχο 2023, στο οποίο να είναι γεμάτη η καρδιά σου και γεμάτη η ψυχή σου. Δεν θα σου πω να είναι γεμάτη η αγκαλιά σου. Γιατί και γκόμενο να βρεις, και καλό γκόμενο να βρεις, και καλόν άντρα να βρεις, και τον τέλειο άντρα να βρεις, αν δεν τα βρεις με σένα και δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, και αν δεν συνειδητοποιήσεις ότι ο σκοπός της γυναίκας σε αυτή τη γη δεν είναι μόνο να κάνει οικογένεια και μεγάλη οικογένεια και πολλά παιδιά και να είναι στην αγκαλιά ενός άνδρα. Αλλά ο σκοπός της γυναίκας πάνω σε αυτή τη γη, όπως και του άνδρα και του οποιοδήποτε πλάσματος πάνω σε αυτή τη γη, ο σκοπός του είναι να τελειωθεί, και η τελειότητα και η ωριμότητα, είσαι και πολύ μορφωμένη και καταλαβαίνεις, και η τελειότητα και η ωριμότητα δεν έρχεται μέσα από μια ερωτική σχέση. Μια ερωτική σχέση μας δυσκολεύει να οριμάσουμε και μας δυσκολεύει να τελειωθούμε. Είναι εμπόδιο στην ωριμότητα και εμπόδιο στην τελειότητα, χωρίς να σημαίνει ότι σας λέω να αποφεύγετε τις ερωτικές σχέσεις. Αλλά έχουμε κάποια πράγματα πολύ στραβά βαλμένα μέσα στο μυαλό μας, εξαιρετικά στραβά βαλμένα μέσα στο μυαλό μας. Ας τα ξαναπούμε ακόμη μια φορά. Το να είσαι παχουλή δεν σε κάνει αναξιαγάπητη. Το να παντρευτεί μια γυναίκα δεν είναι ένδειξη επιτυχίας. Το να χωρίσει μια γυναίκα δεν είναι ένδειξη αποτυχίας. Αξιαγάπητοι άνθρωποι είμαστε όταν αγαπούμε και χτιμούμε τον εαυτό μας και τον φροντίζουμε με αγάπη. Άμα μπλέξουμε με έναν νάρκισσο άνθρωπο χωρίς ενσυναίσθηση, ο οποίος δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη του εαυτού του, όσο πολύ και να προσπαθήσουμε, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε προκοπή μέσα στη σχέση ή και μαζί του. Δεν είναι αποτυχημένη μια γυναίκα που χώρισε. Δεν είναι αποτυχημένη μια γυναίκα που δεν έκανε παιδιά. Δεν είναι αποτυχημένη μια γυναίκα που έχει κάνει μόνο ένα παιδί. Δεν είναι η σωτηρία της γυναίκας, του άνδρα, του οποιοδήποτε, το σεξ, ο έρωτας και η ερωτική σχέση. Ας βάλουμε στον εαυτό, τον εαυτό μας και τον πολύτιμο εαυτό μας και την πολύτιμη ψυχή μας και το πολύτιμο πνεύμα μας πάνω από την ύλη. Πάνω από το σεξ, πάνω από το είμαι παντρεμένη άρα με χτιμούν και με σέβονται, πάνω από το βρήκα άντρα, βρήκα γυναίκα, βρήκα οτιδήποτε. Συγγνώμη που φώναζα. Ξέρω ότι φώναζα. Το σκυλί μου βλέπετε όμως ότι κοιμάται ήρεμο. Το βλέπετε το σκυλί μου? Ναι, το σκυλί μου κοιμάται ήρεμο το σκυλί μου. Και το σκυλί μου κοιμάται ήρεμο επειδή δεν νιώθει κάποιον εκνευρισμό από εμένα. Φωνάζω για να εντυπωθούν αυτά στο μυαλό σας. Όχι γιατί έχω θυμώσει ή γιατί μου έχει ξυπνήσει κάποιο τραύμα. Νελάκι μου, πέσεις της κοπέλας. Και να βρει και ένα σκυλάκι άμα θέλει. Ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, ένα χαμστεράκι, ένα κατοικίδιο ή δύο κατοικίδια. Ναι. Και να δει τι ωραία αγάπη θα νιώθει όταν αγκαλιάζει το κατοικίδιο της και όταν το χαϊδεύει και όταν συνδέεται μαζί του. Δεν λέμε να μην βρείτε άντρα ή να μην βρείτε γυναίκα. Λέμε να μην περιμένετε να ζήσετε όταν θα γίνετε τέρι. Είσαι το τέρι μου, το τρυφερό μου αστέρι και τις μισές καρδιές μου το όλο μισό αγάπη μου. Ναι, ναι, έλα εδώ, πες τους, πες τους, πες τους, πες τους, πες τους, εγώ την αγαπώ τη μαμά μου και την αποκουλή, πες τους, πες τους. Αυτά. Ήταν ένα πολυβίντεο πάλι, πολυβίντεο, πολυβίντεο. Και για το Λάκι μας είπαν ότι υπάρχει νέα, αλλά νομίζω είναι όλα συκοφαντίες, αλλά και που υπάρχει είναι πάλι μας αρέσει. Εκεί. Φιλιά.